Είμαστε στη φάση τώρα που θα διαλέξουμε ομάδες. Θα δούμε ποιος είναι ο καλύτερος. Ο gamer ή ο επαγγελματίας. Εγώ θα διαλέξω τους Lakers γιατί παραδοσιακά υποστηρίζει Kobe Bryant και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα έχουμε LeBron, δεν πειράζει. Εγώ θα πάω με Γιάννη. Δεν μπορεί να πάει λάθος ο Γιάννης. Και για να δούμε. Για να δούμε. Έτσι να ξεκινάμε. Εντάξει, ήταν Αντετοκούνμπο γι' αυτό σάψα. Α, οκ. Εγώ πάω σε οργανωμένες επιθέσεις. Αρχίσαν τα σφυρίγματα τώρα εδώ πέρα. Εντάξει, διαιτησία αυτή τώρα, δεν πειράζει. Οπα. Θετικό δεν ήταν. Σήκω, τίποτα δεν είχε. Κάρφωμα και λέει από δύο πόδια. Είναι οπότε εντάξει. Σεβάστηκα, σεβάστηκα. Μ' αρέσει αυτό. Αυτή την επίθεση την κάνουμε και εμείς στην Παναθηναϊκό. Έτσι! Το 34! Άξαμε να έχει σεμινάριο. Τι έτσι, τι έδωσε τώρα. Α, είναι time out. Φοβήθηκε, εντάξει, ο προπονητής. Έσφιξε η άμυνα. Αυτό ήταν φάουλ εδώ πέρα το πνίγει τώρα. Αυτό είναι σφύριγμα έδρας. Σφύριγμα έδρας είναι αυτό. Αρχίσαμε τις δικαιολογίες. Οπό, εκεί πέρα σβήσαν τα φώτα. Τώρα έχει μπει και ο Γιάννης, τώρα εδώ πέρα θα αρχίσουν. Αυτό είναι φάουλ. Τι δίνει για μένα. Α, αρχίσανε. Κάτι για σφυρίγματα έλεγες. Δεν σε βλέπω με νεύρο όμως. Είσαι έτσι. Είμαστε ήρεμοι. Ελέγχουμε την κατάσταση, το ξέρουμε. Έλα, πες την αλήθεια, πόσες προπονήσεις έχεις κάνει για να παίξεις αντίπαλο με μένα. Όχι, δεν έχω κάνει καθόλου. Δεν έχεις κάνει. Ψέματα. Έχω όλο το βράδυ έπαιζα. Δεν ξέρω αν ξέρεις από μπάσκετ, αλλά εκεί που είναι οι γραμμές τελειώνει το γήπεδο. Αμάν. Έσπασαν οι αστράγαλοι. Σε 10 δευτερόλεπτα 2 φάουλ. Α, έτσι πάμε. Και τρίτο. Πόσα στο ημίχρονο. Έπεσε εκεί μαρμίτα. Πήγε ο πρώτος από τη θύρα τώρα, δεν ξέρω τι έγινε. Πανέμορφο, μωρέ! Κατέβηκαν τα φώτα εδώ πέρα. Άσε τώρα, άσε το παραμύθι. LeBron και ιστορίες. Ναι, και καλάθι, και καλάθι. Κάπως έτσι τα χεράκια σφίγγουνε. Κάπως έτσι. Τα στεφάνια έχουν μικρύνει. Αμάν. Έτσι, γκολ φάουλ. Θα είναι επική ανατροπή, έτσι. Το έχεις καταλάβει. Θα σε γράψουν οι εφημερίδες. Δεν μπορείς. Δεν τη βάζεις. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς. Αμάν. Όπα, νάτα. Είναι contest αυτό. Είναι contest και πρέπει να φύγουμε ευθυνδιασμό. Αμάν.